δημοσιοφιλών υποχρεωμένων φυσικών προσώπων. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα στον τίτλο του νομοσχεδίου να προσθεθεί και άλλες διατάξεις. Επίσης, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Μοσορούλη ότι το αίτημα πληρωμής, κύριε Μοσορούλη, που έχουμε κάνει 36 στη γινότητα, είναι 891 εκατομμύρια. Άρα, ένα νούμερο πολύ σημαντικό, γιατί θα έρθουν πόροι προς τη χώρα μας. Και επίσης, για τον αναπτυξιακό νόμο που αναφέρεται, που θα συζητηθεί, και για την επιχειρησιακή μονάδα στη Θεσσαλονίκη ανάπτυξης. Πρέπει να πούμε ότι από πρώτη χρόνο θα ξεκινήσει του 2011 ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Άρα, όλο το διάστημα αυτό μέχρι τέλος του χρόνου μπορούμε να έχουμε τις μετατάξεις αυτές που χρειάζονται, ούτως ώστε να στελεχωθεί η μονάδα και να μπορεί ο κάτοικος της Βορείου Ελλάδος να εξυπηρετείται καλύτερα στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Άρα λοιπόν είναι πολύ θετικό και επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός όταν εσείς στησίζατε την υπηρεσιακή μονάδα για το Ιντερεκ, δεν πήγαν υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες και να στελεχωθεί και να υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα άλλη μια μονάδα. Άρα είναι πολύ θετικό ότι στείλουμε μια τέτοια μονάδα ανάπτυξης με μετατάξεις σε πρώτη φάση και μετά θα δούμε πώς προχωρούμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι προχωρεί αυτή η μονάδα. Επίσης θα ήθελα να πω στον αγαπητό φίλο τον κύριο Χατζηδάκη ότι δεν είναι επικοινωνιακή πολιτική αυτό που εμείς κάνουμε. Εμείς καταθέτουμε νομοσχέδια, εμείς προχωρούμε. Τα νομοσχέδια που έχουμε καταθέσει το 9 μήνο αυτό ξεπερνούν τα δικά σας που είχατε κάνει τα 5,5 χρόνια. Και επικοινωνική πολιτική είναι αυτή που έκανε η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Και όχι η επικοινωνική πολιτική όταν φέρνουν νομοσχέδια που ανακουφίζουν τον Έλληνα πολίτη. Και επίσης το ψέμα έχει κοντά πόδια. Αυτό ας το δει ο συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει την αλήθεια. Θα ήθελα στον κύριο Ροντούλη να απαντήσω για τους εμπόρους. Και έχει κάνει μια παρατήρηση που έπρεπε να είναι και στην αίθουσα όταν απάντησε η κυρία Υπουργός, να δει ότι πολλές από τις παρατηρήσεις, κύριε Μαρκάκη, που είχατε κάνει, τις αποδεχτήκαμε. Και πραγματικά το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που έχει ξεκινήσει. Να πω ότι στο νόμο για τους εμπόρους υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν φτωχευτική ικανότητα, συνεπώς όχι έμποροι. Το σχέδιο νόμου συμπληρώνει ουσιαστικά το φτωχευτικό δίκαιο, δίνοντας την ικανότητα φτώχευσης και ρύθμισης των χρεών και στα φυσικά πρόσωπα που δεν την είχαν. Οι έμποροι έχουν τη φτωχευτική ικανότητα με βάση τα υφιστάμενα φτωχευτικό δίκαιο, με βάση το οποίο ρυθμίζονται και διαγράφονται όχι μόνο τα εμπορικά τους χρέη, αλλά και όλα τα χρέη. Δηλαδή και αυτά που δεν συνδέονται με την άχυση της εμπορικής δραστηριότητας. Αν υπαγάγαμε και τους εμπόρους σε αυτή τη διαδικασία, θα επιτρέπαμε ουσιαστικά δύο διαδικασίες παράλληλες. Καθώς μάλιστα η πτωχευτική διαδικασία μπορεί να κινηθεί και από τους δανειστές που θα δημιουργούσαν σύγχυση, θα κλόνιζαν το υφιστάμενο πτωχευτικό δίκαιο και θα δημιουργούσαν μεγάλα και δυσεπίλητα προβλήματα στην εφαρμογή των νέων διατάξεων. Γι' αυτό σε όποιο πρόσωπο εφαρμόζεται η διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα, δεν εφαρμόζεται ο νόμος για τη ρύθμιση χρεών και αντιστρόφως. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ότι στη διαδικασία του νομοσχεδίου μας υπάγονται οι μικροέμποροι, καθώς αυτοί δεν έχουν κατά το αισχύοντα στο πτωχευτικό κώδικα πτωχευτική ικανότητα. Επίσης, σε διαδικασία του σχεδίου νόμου υπάγονται και πρώην έμποροι για όλα τα χρέη που έχουν από το παρελθόν, καθώς και με την πάυση των εργασιών τους δεν έχουν πλέον πτωχευτική ικανότητα. Επίσης, για τις δόσεις, θα ήθελα να επισημάνω μια σημαντική βελτίωση που ίσως δεν την γνώριζε ο κύριος Ροντούλης, που επιφέραμε με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που καταθέσαμε. Το σχέδιο νόμου έδινε τη δυνατότητα στον οφειλέτη για αναστολή, αλλά στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, το δικαστήριο εξαρτούσε την αναστολή από την καταβολή της ενήμερης δόσης, από το χρονικό σημείο της υποβολής της έκδοσης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης. Το δικαστήριο δεν είχε τη δυνατότητα να χορηγήσει την αναστολή χωρίς την τήρηση αυτής της υποχρέωσης. Τώρα πλέον, με την νομοτεχνική βελτίωση στην οποία προβήκαμε, τον όρο της καταβολής της δόσης της ενήμερης οφειλής μπορεί να υποβάλει το δικαστήριο μόνο εφόσον, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη, εκτιμά ότι αυτός μπορεί να ανταποκριθεί. Και μάλιστα το δικαστήριο μπορεί να ορίσει και τμήμα μόνο της δόσης. Επομένως, αν τα εισοδήματα δεν επαρκούν, δεν είναι υποχρεωμένος ο οφειλέτης να πληρώνει αυτή την περίοδο κανένα απολύτως ποσό για τα στεγαστικά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό.